Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του 20 δεν είναι ούτε αναπτυξιακός ούτε κοινωνικός και αυτό αποδεικνύεται από τον προϋπολογισμό για την πρόνοια. Γιατί η πρόνοια μειώνεται κατά 400 εκατομμύρια για πρώτη φορά μετά από 4,5 χρόνια που συνεχώς αυξανόταν κάθε χρόνο. Το παραλάβαμε το 2015 από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ στα 789 εκατομμύρια, δηλαδή 0,4% του ΑΕΠ. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 4%, 10 φορές πιο κάτω. Δηλαδή δεν υπήρχαμε στον κοινωνικό χάρτη το 2015 ως Ελλάδα. Μέσα σε 4,5 πολύ δύσκολα χρόνια τον φτάσαμε στο 2% του ΑΕΠ, δηλαδή 3,5 δις. Φέτος τον μειώνεται για 400 εκατομμύρια αποκλειστικά για τα μεσαία στρώματα. Δηλαδή, πρώτον, μείωση 139 εκατομμύρια στο επίδομα του παιδιού. Από εκεί εξοικονομείται τα 123 εκατομμύρια για το διχίλιαρο για τα νεογέννητα. Όμως και εδώ λέτε ψέματα. Δεν πρόκειται για όλα τα νεογέννητα. 3 στα 10 νεογέννητα δεν θα το πάρουν. Κάντε τις πράξεις, κυρία Μιχαηλίδου. Επίσης είπατε ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε καθολική πρόσβαση σε όλα τα παιδιά σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. 155.000 παιδιά μπήκανε φέτος τον Ιούλιο σε όλους τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Όμως για να μπουνε είχαμε βάλει 100 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Δεν βλέπω ούτε ένα ευρώ, κυρία Μιχαηλίδου, στον προϋπολογισμό για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Η βρεφονιπιακή είναι κυρίως για το δημογραφικό. Για τα σχολικά γεύματα δώσαμε 75 εκατομμύρια για 200.000 παιδιά του Δημοτικού. Βλέπω 44 εκατομμύρια. Λείπουν 30. Μήπως θα πάρουν μόνο τα 100.000 παιδιά το 20 σχολικά γεύματα. Είχαμε προϋπολογισμό για να δώσουμε σε όλα τα παιδιά 600.000 το 21 σχολικά γεύματα. Είναι κυρίως για το δημογραφικό, είναι κυρίως για την κατά της παχυσαρκίας, είναι κυρίως για την οικογένεια και για την κάθε μάνα. Λέτε ότι δίνετε 1.000 ευρώ φοροαπαλλαγή για κάθε παιδί. Καλός, πολύ καλός. Στο πρώτο όμως παιδί δεν δίνεται φοροαπαλλαγή 1.000 ευρώ, αλλά 375. Γιατί? Πολύ απλά. Γιατί οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι περισσότερες. Τι μικρόψυχη πολιτική αριθμητική που κάνετε. Οι πολιτικές για το παιδί είναι σοβαρή υπόθεση. Είναι η μεγάλη επένδυση της χώρας για το μέλλον. Αυτή είναι η επένδυση. Όχι αυτές που φαντάζεστε. Δεν αντέχει ψέματα, λαθροχειρίες, κοινωνιακές, ζαπιακές φανφάρες. Όπου ανακοινώνεται ότι ο νόμος για την αναδοχική υιοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ του 18 και η καινοτόμος ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί από το 19 και μειώνει το χρόνο αναμονής σε 8 έως 12 μήνες, ήταν έμπνευση και σύλληψη της κυρίας Κεραμέως το 2016. Έλεος. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν υπουργός το 2014 έως το 2015, όταν οι γονείς περιμέναν από 4 έως 6 χρόνια. Αναπηρικά επιδόματα αφορούν όλα τα κοινωνικά στρώματα, μείωση κατά 173 εκατομμύρια. Και είναι δυστυχώς τόσα, διότι όπως ίσως η κυρία Μιχαηλίδου αγνοεί, πρόκειται για 73 εκατομμύρια το μήνα, και σε αυτόν τον οικοδικό βρίσκονται τα επιδόματα των ομογενών, στεγαστική συνδρομή, υπερλίκων και ορεινών περιοχών. Κάντε τις πράξεις, κυρία Μιχαηλίδου. Τρίτον, μειώνεται κατά 53 εκατομμύρια το επίδομα ενοικίου, που για πρώτη φορά έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και διεύρυνε το 2019, βάζοντας 366 εκατομμύρια για 600.000 συμπολίτες μας. Χαρίσατε όμως 150 εκατομμύρια ήδη σε όσους έχουν περιουσία πάνω από 500.000 ευρώ από τον έμφυα. Αυτά είναι τα 400 εκατομμύρια που κόβεται από τα μεσαία στρώματα. Τι αυξάνεται? Το μόνο επίδομα που αφορά τη φτώχεια. Το ΚΕΑ, που του αλλάζετε όνομα, το λέτε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
Εσείς δεν ήσασταν κατά των επιδομάτων της φτώχειας. Κόβετε λοιπόν 400 εκατομμύρια από τα μεσαία στρώματα για να δώσετε το μόνο επίδομα που είναι για τη φτώχεια. 170 εκατομμύρια παραπάνω. Η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συμπεριφέρεται σαν να προσγειώθηκε την 7η Ιουλίου στο Ελευθέριος Βενιζέλος και διαπίστωσε κατάπληκτη ότι η ανεργία είναι υψηλότερη στην Ευρώπη. 16% άκουσον. Αλήθεια, δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε μέχρι το 2015 και το ποσοστό έφτασε στο 27%. Δεν ήταν υπουργός ο κύριος Μητσοτάκης όταν απέλυε τις καθαρίστριες, τους σχολικούς σύμβουλους και τους υπαλλήλους των πανεπιστημίων. Δεν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης υπουργός όταν ένας στους 5 από τους συμπολίτες μας που ανήκαν στη μεσαία τάξη μετεκόμισαν στα φτωχά στρώματα με βάση την Ελστάτ. Διαβάστε τα. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης υπουργός μέχρι το 2015 όταν το 36% του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και το 26% των παιδιών ήταν σε παιδική φτώχεια. Ξέρετε που είναι σήμερα τα νούμερα. Μετρήστε τα. Είναι πρώτου 2008. Τα γυρίσαμε δηλαδή προ-κρίσης, εμείς. Γι' αυτό οι δικαιούχοι του ΚΕΑ μειώθηκαν από 700.000 που ήταν το 2017 σε 550.000 το 2019 και ο προϋπολογισμός από 850 εκατομμύρια σε 680. Γιατί βάζετε τα 170 επιπλέον, εσείς ξέρετε, θα αυξήσετε τη φτώχεια. Πάντως το ένα δις που έλεγε ο Μητσοτάκης προεκλογικά δεν το βάλε, παρόλο που εσείς συνεχίζετε να το επαναλαμβάνετε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτές τις μέρες βιώνουμε εδώ ένα παραλογισμό. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μας εξηγούν γιατί με τον προϋπολογισμό τελειώνει η επιδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που έγδαρε τη μεσαία τάξη. Όλοι το λέτε αυτό. Όμως η κυρία Μιχαηλίδου χτες, διαβάστε και λίγο τα πρακτικά, μας διαβεβαίωσε ότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, καμία επιδοματική πολιτική, την τσιτάρω, δεν περικόπτεται, αλλά αντιθέτως διευρύνεται. Τι τελικά ισχύει? Το σκονάκι που σας έδωσαν για να επαναλαμβάνετε ή αυτό που λέει η αρμόδια υφυπουργός? Καταλαβαίνουμε ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι κοινωνικές και ισοδοματικές ανισότητες, τις οποίες ο προϋπολογισμός σας αυξάνει αφού ωφελούνται οι λίγοι των ανωτέρων στρωμάτων και χάνουν οι πολλοί των μεσαίων. Η ανισότητα είναι φυσική κατάσταση, το είπε και ο Μητσοτάκης. Και επομένως την πρόνοια θα την αναλάβει η φιλανθρωπία των πολιτών και όχι το κράτος. Και ανέθεσε τα συνόδευτα ανήλικα στον εθελοντισμό και την κυρία Αγαπηδάκη. Αυτά όμως δεν συνιστούν ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Δεν συνιστούν ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης. Είδαμε αυτές... Τελείωσε, κύριε Πρόεδρε. Είδαμε λοιπόν αυτές τις μέρες την αντίληψή σας για το μέρισμα. Εξαιρέσατε. 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας και δεν ακούστηκε λέξη από τα κανάλια. Βάλατε, χωρίσατε τους ανάπηρους σε κάτω και άνω των 24 ετών για να πάρουν το επίδομα. Και όταν η κατακραυγή της κοινωνίας έφτασε στα πρωθυπουργικά διαμερίσματα, ο κύριος Μητσοτάκης ως νέος ηγεμόνας κατήργησε το διαχωρισμό των 24 ετών. Ο νέος βοναπαρτισμός σε ρόλο κοινωνικής πρόνοιας. Αυτή είναι η Ελλάδα του 20. Κρίμα. Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό. Πριν περάσουμε στον επόμενο μιλητή, μια ανακοίνωση γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα Δυτικά Θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 51 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών. Το λόγο έχει ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία.